και είναι Τετάρτη, η ώρα είναι 7 και είναι η ενότητα η αγαπημένη με τον Νίκο τον Παπα-Νικολάου, τον κλινικό ψυχολόγο και συνεργάτη της εκπομπής. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα. Και είναι και σήμερα αγαπημένο το θέμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν μου είπες ότι θα έχουμε αυτό το θέμα σήμερα, η αλήθεια είναι ότι μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Ναρκισσισμός και πολιτική. Ναι, ξέρεις, ο όρος ναρκισσισμός θα σου έλεγα ότι τελευταία είναι πολύ χρησιμοποιημένος. Ουσιαστικά, ειδικά μετά έτσι την δολοφονία στα Γλυκά Νερά που είχε γίνει και από εκεί και πέρα ο δράστης θεωρήθηκε ότι έχει ναρκισσιστικά στοιχεία από κάποιους συναδέλφους οι οποίοι έκαναν συνέντευξη μαζί του. Από εκεί και πέρα θα σου πω ότι κάποιες φορές βγήκαν και κάποια άρθρα αμφιβόλου επιστημονικότητας, μιλώντας για τον ναρκισσισμό, ο νάρκισσος ο οποίος είναι στη ζωή μας, από εκεί και πέρα ξέρω εγώ ο νάρκισσος κατά πόσο είναι επικίνδυνος, ζώντας με έναν νάρκισσο. Θα σου έλεγα ότι είναι πολύ χρησιμοποιημένος, αρθροεκλεϊκευμένος ο όρος ακριβώς. Αλλά με περιεχόμενο επιστημονικό. Και είναι ένας όρος, όπως το είπες και εσύ, Νίκο, ο οποίος είναι εκλακευμένος, δηλαδή το χρησιμοποιούμε στη ζωή μας. Ακριβώς. Είτε για να πειράξουμε κάποιον, είτε θέλοντας να χαρακτηρίσουμε κάποιον, αλλά χωρίς καμία επιστημονική βαρύτητα, δηλαδή όχι ως ανάγνωση. Ακριβώς. Επιστημονική. Ξέρεις, Νικολέτα, ωστόσο, για την οικονομία έτσι, της συζήτησης, θα σου έλεγα ότι υπάρχουν δύο διαπιστώσεις. Η πρώτη διαπίστωση είναι το ότι τελικά ναρκισσιστικά στοιχεία στο χαρακτήρα μας έχουμε όλοι, ή λίγος πολύ όλοι έχουμε ναρκισσιστικά στοιχεία στο χαρακτήρα μας. Και το δεύτερο είναι ότι ο ομιγής νάρκισσος, ο άρρωστος εντός αγωγικών, να μου επιτραπεί αυτός ο όρος νάρκισσος, είναι μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά εμπεριέχεται μέσα στη διαταραχή της προσωπικότητας και από εκεί πέρα μιλάμε για ένα υπερφύαλο τεράστιο εγώ. Θα σου έλεγα ότι ξεκάθαρα, άρρωστος νάρκισσος, με την έννοια του παθολογικός νάρκισσος, ίσως δεν υπάρχει πολιτικός. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δεδομένο του ότι δεν τον ψηφίζαμε, γιατί αργά ή γρήγορα ουσιαστικά θα βλέπαμε. Άρα υπάρχουν πολιτικοί με ναρκισσιστικά στοιχεία στο χαρακτήρα μας, όπως και γενικότερα η κοινωνία, άνθρωποι που έχουμε ναρκισσιστικά στοιχεία στο χαρακτήρα μας. Δεν θα συζητήσουμε τώρα για τους πολιτικούς αν είναι νάρκισσοι ή όχι με τον όρο, όπως είπες και εσύ, γιατί θα ήταν προφανές. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το διακρίνουμε όλοι, είτε είμαστε ψυχολόγοι είτε όχι. Αλλά για τον ναρκισσισμό, και γι' αυτό το έχουμε βάλει και έτσι σαν τίτλο, τα στοιχεία λοιπόν του ναρκισσισμού και πώς αυτός μπαίνει στην πολιτική ζωή, στην πολιτική πραγματικότητα, πώς κάποιος επιλέγει ενδεχομένως και πολλές φορές συνειδητά να τα βάλει στη δικιά του έτσι, στο δικό του τρόπο που πολιτεύεται. Στο δικό του τρόπο που πολιτεύεται, στο δικό του τρόπο που ζει, δεδομένου το ότι πολλές φορές μιλούμε για καταστάσεις και ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ φωτογραφημένοι στην καθημερινότητά τους, κακά τα ψέματα. Ειδικά μέσα από τα social media μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι με κάποιο τρόπο βγαίνουν και εκτίθενται ουσιαστικά στον κόσμο. Άρα λοιπόν πολλές φορές και συνειδητά μπαίνουν στη διαδικασία του να λειτουργήσουν ναρκισσιστικά στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους. Η υπερέκθεση είναι ένα χαρακτηριστικό, δηλαδή αν αναρωτηθούμε ποιος είναι ο νάρκισσος, είναι και αυτός που ζητάει. Ξεκάθαρα. Είναι ένα χαρακτηριστικό του νάρκισσου, ίσως το κεντρικό χαρακτηριστικό του νάρκισσου, η υπερέκθεση, όπου βεβαίως αυτή η υπερέκθεση συνοδεύεται με αισθήματα σπουδαιότητας, με αισθήματα μεγαλείου, με αισθήματα έτσι απεριόριστης δύναμης, την οποία μπορώ και θέλω να έχω. Ευτυχία, ευφυΐα, ομορφιά. Πιστεύω δηλαδή ότι γενικότερα είμαι όμορφος. Από εκεί και πέρα υπεροπτικός, αλαζονικός. Θα σου έλεγα όμως ότι, όπως λέγαμε και προηγουμένως, ο παθολογικός νάρκισσος ανήκει στο 1 με 2% γενικότερα του γενικού πληθυσμού. Προφανώς ο παθολογικός νάρκισσος δεν είναι καθένας ο οποίος έχει ναρκισσιστικά στοιχεία, όπως λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Να πάμε στο δεκάλογο του ναρκισσιστή πολιτικού. Ναι, στο δεκάλογο του ναρκισσιστή πολιτικού. Ξεκινάμε λοιπόν από το πρώτο που λέμε υπερβολικές υποσχέσεις. Προφανώς περισσότερες υποσχέσεις από αυτές που μπορεί να τηρήσει. Θα σου έλεγα ότι για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι υποσχέσεις. Γιατί ουσιαστικά ο ναρκισσιστής πολιτικός είναι αυτός ο οποίος παίρνει ανάδραση, παίρνει δηλαδή θετική ανάδραση από την αποδοχή των ανθρώπων. Άρα λοιπόν όσο πιο πολλές υποσχέσεις έχω, τόσο πιο μεγάλη αποδοχή κερδίζω. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο λειτουργώ καλύτερα και γεμίζω το εγώ μου, το οποίο ουσιαστικά επί της ουσίας είναι ένα αδύναμο εγώ. Το δεύτερο είναι προσωπικές επιθέσεις. Προσωπικές επιθέσεις, ίσως όχι σε πολιτικά θέματα, αλλά κάνουμε προσωπικές επιθέσεις απέναντι στους αντιπάλους. Γιατί με ενδιαφέρει πολύ να μπορέσω να ανέβω, με ενδιαφέρει πολύ δηλαδή να μπορέσω να γίνω πιο έξυπνος, να ανέβω πάνω από τον προσωπικό μου αντίπαλο. Και δεδομένου του ότι ο νάρκισσος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βιώνει πολύ έντονα τον ανταγωνισμό. Το επόμενο είναι έλλειψη του ενδιαφέροντος για τους άλλους, έλλειψη ενσυναίσθησης. Ο άνθρωπος, ο οποίος είναι νάρκισσος, έχει στραμμένο την προσοχή στο εγώ του, έχει στραμμένη την προσοχή σε αυτό το οποίο ο ίδιος πιστεύει για τον εαυτό του και άρα λοιπόν δεν ενδιαφέρεται για τους άλλους. Θα σου έλεγα ότι με την ανταπόδοση την οποία παίρνει από τους άλλους, ουσιαστικά τη γεμίζει τη μικρή αυτοεκτίμηση την οποία έχει. Μεγάλη σημασία στην εικόνα. πάλι χαρακτηριστικό, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος τις περισσότερες φορές αναπτύσσει πολιτικό λόγο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος τις περισσότερες φορές δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην εικόνα. Άλλωστε και η νάρκηση πολιτική είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι το γενικό κομμάτι της υπερέκτησης. Είναι χαρακτηριστικό της υπερέκτησης. Ακριβώς. Θέλει να εκτίθεται προς τα έξω, να βγαίνει προς τα έξω, αλλά φυσικά η εικόνα του να είναι καλή. Ακριβώς, ακριβώς. Η εικόνα να είναι καλή. Το επόμενο χαρακτηριστικό είναι ο λαϊκισμός. Ο λαϊκισμός δεδομένου του ότι προσπαθώ να γίνω αγαπητός, άρα πώς θα γίνω αγαπητός, θα γίνω ένας από εσάς, άρα λοιπόν θα λειτουργήσω λαϊκά όπως ένας από εσάς, άρα λοιπόν ουσιαστικά τι κάνω, γίνομαι, ταυτίζομαι με τον ψηφοφόρο και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο λειτουργώ θετικά για το αδύναμο εγώ μου. Το επόμενο έχει να κάνει με την παραβίαση των θεσμών. Παραβίαση των θεσμών που οι νάρκησοι πολιτικοί θεωρούν ότι είναι υπεράνω από τους θεσμούς γενικότερα. Γιατί το εγώ τους είναι τόσο τεράστιο και άρα λοιπόν πιστεύουν ότι είναι παραπάνω από τους θεσμούς. Το επόμενο χαρακτηριστικό είναι η διάσπαση της κοινωνίας. Διασπούν την κοινωνία και θα σου έλεγα ότι διασπούν την κοινωνία για δύο λόγους. Το πρώτο έχει να κάνει με το διέρη και βασίλευε, ουσιαστικά κατά αυτόν τον τρόπο. Και το επόμενο είναι το ότι η πόλωση η οποία πετυχαίνω εγώ στους δικούς μου ψηφοφόρους, τι κάνει, τονίζει το εγώ μου. Άρα λοιπόν με τονίζει εμένα τον ίδιο, τονίζει τον ναρκισσισμό μου και αισθάνομαι ακόμα καλύτερα. Η συσπήρωση λοιπόν όλων γύρω από μένα. Ακριβώς. Η συσπήρωση όλων γύρω από μένα, το κέντρο του κόσμου και λίγος πολύ μιλούμε για πολιτικούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν οι υπόλοιποι το κόμμα, αλλά μιλούν για το συγκεκριμένο πολιτικό. Είναι ο πολιτικός ο οποίος τον πιστεύουν ενίοτε και τον λατρεύουν κιόλας, θα σου έλεγα. Μπορεί να μην γνωρίζουν καν το όνομα του κόμματος, αλλά να ξέρουν το όνομα. Αλλά να γνωρίζουν πολύ καλά το συγκεκριμένο πολιτικό. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό αυτό. Το επόμενο είναι ότι είναι επικοινωνιακός. Προφανώς είναι επικοινωνιακός, δεδομένου του ότι μας λέει αυτό το οποίο θέλουμε να ακούσουμε τις περισσότερες φορές. Χαρακτηριστικό επίσης, αδυναμία του να δεχτεί τα λάθη του. Ποτέ δεν δέχεται τα λάθη του. Είναι χαρακτηριστικότατο του ναρκισσιστή, χαρακτηριστικό του ναρκισσιστή πολιτικού επίσης. Βεβαίως αυτό γιατί δεν μας ξενίζει εμάς όλους οι υπόλοιπους, γιατί είναι το εθνικό μας πόρ, θα σου έλεγα. Έτσι. Το εθνικό μας πόρ είναι γενικότερο οι Έλληνες. Έχουμε αδυναμία το να δεχτούμε τα λάθη μας. Αυτό είναι μια νοοτροπία η οποία ξεκινάει από τον μικρό πρίγκιπα των 2 ετών που πέφτει, χτυπάει στον τοίχο και κάνουμε ντά τον τοίχο τελικά. Και δεν λέμε ότι ο πρίγκιπας φταίει που έπεσε πάνω στον τοίχο. Έτσι. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο είναι κάτι το οποίο. Εμφυσείται από πολύ πολύ μικρές ηλικίες γενικότερα στην Ελλάδα. Και το επόμενο χαρακτηριστικό είναι βραχυπρόθεσμος προσανατολισμός. Δηλαδή δεν υπάρχουν στόχοι. Δεν έχει στόχους ο ναρκισσιστής πολιτικός. Είναι βραχυπρόθεσμος προσανατολισμός. Χαρακτηριστικά. Και... αυτός τόσο δεν μπορεί να είναι ορατός στον κόσμο. Δηλαδή, έτσι φαντάζοντας κάποιους έναν πολιτικό ο οποίος ενδεχομένως έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ξαναλέμε, όχι με τη μορφή της παθολογίας. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό στον κόσμο, γιατί κάποιοι μπορεί τώρα να μπήκαν στην παρέα μας. Αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αυτό σε κάποιον. Δηλαδή, ο βραχυπρόθεσμος προσανατολισμός δεν μπορεί να διαβαστεί εύκολα. Ναι, από έναν προσωπικό, προσωπικό συνεργάτη, ναι, από έναν παρατηρητή, καλό παρατηρητή. Γενικότερα του κόμματος, γενικότερα των δρόμενων του κόμματος, γενικότερα του προγράμματος του κόμματος, θα καταλάβει πολύ σημαντικά πράγματα. Αλλά γενικότερα, άμα ρίξουμε την πρώτη ματιά, ίσως δεν θα καταλάβουμε αυτό που λέμε το βραχυπρόθεσμο προσανατολισμό. Ακριβώς. Οι λέξεις. Που έχουν τη σημασία τους, βέβαια. Όσα ο ίδιος λέει, που πολλές φορές μπορεί να μας ξενήσουν, γιατί μπορεί να μας προκαλέσουν έτσι, αυτή την αίσθηση του ναρκισσιστή πολιτικού. Υπάρχει συγκεκριμένο λεξιλώδιο το οποίο χρησιμοποιεί. Ναι, προσπάθησα έτσι να δούμε κάποια χαρακτηριστικά του ναρκισσιστή πολιτικού, του ναρκισσιστή γενικότερα θα σου έλεγα, χρήση του εγώ αντί του εμείς. Ακόμα το Μακρυγιάννη μέχρι σήμερα είμαστε ακόμα τις περισσότερες φορές δυστυχώς στο εγώ και όχι στο εμείς. Δεν έχουμε φτάσει στο εμείς 200 χρόνια μετά ουσιαστικά. Και όχι μόνο στην πολιτική, έτσι. Και όχι μόνο στην πολιτική, ακριβώς. Μα νομίζω ότι η πολιτική τι είναι, καθρέφτης της κοινωνίας επί της ουσίας. Νίκο, και να πούμε και τ' άλλο, γιατί και ο κόσμος που μας ακούει τώρα από τον τίτλο, αν βγάλουμε το και πολιτική και αφήσουμε μόνο τον ναρκισσισμό, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τον διαβάσουμε και να τον αναγνωρίσουμε σε πολλούς τομείς της ζωής μας, της επαγγελματικής μας ζωής. Του περιβάλλοντός μας, οικογενειακού, φιλικού. Ακριβώς, ακριβώς. Και σε εμάς τους ίδιους. Και σε εμάς τους ίδιους. Χρήση λέξεων όπως δικό μου, προσωπικά πιστεύω, πάντα βλέπουμε τέτοιες λέξεις. Είναι γενικότερα οι απόλυτοι σε αυτές τις λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούν και δεν επιδέχονται και την αμφισβήτηση. Το επόμενο είναι η χρήση της ενεργητικής αντί της παθητικής φωνής. Χαρακτηριστικό επίσης. Υπεροπτικός τόνος φωνής. Κυρίως το μη λεκτικό κομμάτι της επικοινωνίας έχουν απομπόδες συνήθως υπεροπτικό τόνο φωνής και χρήση εξεζητημένων ή λαϊκών εκφράσεων ή λέξεων. Ουσιαστικά δηλαδή τι κάνω. Διαλέγω είτε εξεζητημένες λέξεις είτε λαϊκές λέξεις, ούτως ώστε να ταυτιστώ με τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο να αισθανθώ καλύτερα μέσα από την αναγνώριση την οποία πετυχαίνω. Υιοθετούν δηλαδή ακραία καταστάσεις στην έκφρασή τους, ούτως ώστε να μπορέσουν να γίνουν οικοί προς τους ψηφοφόρους. Είτε από τη μία να προκαλέσουν το θαυμασμό, είτε ακριβώς. Από την άλλη την οικειότητα. Την οικειότητα, ακριβώς. Και ένα επίσης χαρακτηριστικό είναι συχνές παύσεις, πολύ μεγάλες παύσεις, τις οποίες το μη λεκτικό κομμάτι της επικοινωνίας λειτουργεί έτσι, ούτως ώστε θυμίζει ότι αυτός ο άνθρωπος αυτοθαυμάζεται. Δηλαδή, κοιτάει το υπερπέραν, φουσκώνει, αισθάνεται έτσι λίγο πιο ψηλός, θα έλεγα, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει στους πολιτικούς. Νομίζω ότι αρκετά έτσι και σε παγκόσμιας κλίμακας πολιτικούς τελευταία, αν θέλουμε, θα μπορέσουμε να το δούμε ίσως χαρακτηριστικό. Ναι. Χαρακτηριστικότατο αυτό. Ναι, όντως. Το θέμα τώρα είναι. Η ερώτηση, αν θέλεις, η απορία. Γιατί γοητεύουν αυτοί οι πολιτικοί, και δεν είναι μόνο ως πολιτικοί αρχηγοί, είναι και οι πολιτικοί σε χαμηλότερα αξιώματα. Στην πολιτική ζωή γενικά. Ακριβώς. Το γιατί γοητεύουν. Έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η αίσθηση δύναμης και αποφασιστικότητας. Ξέρεις, σε περιόδους αβεβαιότητας και κρίσης, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να σου δίνει δύναμη και αποφασιστικότητα. Γιατί ουσιαστικά αισθάνεσαι ότι αφήνεσαι σε αυτόν. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο πιστεύεις σε αυτόν. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο τι κάνεις, εμπιστεύεσαι τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Η σιγουριά που μπορεί να εκπέμπει. Η σιγουριά την οποία αποπνέει η συγκεκριμένη προσωπικότητα. Το επόμενο είναι ότι μιλάμε για ελκυστική προσωπικότητα. Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι υπάρχει μια πλαστή, fake αυτοπεποίθηση. Από εκεί και πέρα δημιουργούν την πεποίθηση μέσα από την ελκυστική αυτή προσωπικότητα ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα πάντα. Είναι αυτό που είπες προηγουμένως, η σιγουριά. Και άρα λοιπόν τι κάνουμε, αφινόμαστε. Επιθυμία για αλλαγή. Μαγική λέξη η οποία έχει πολύ χρησιμοποιηθεί. Αλλαγή, την έχουμε ζήσει τουλάχιστον πολλές φορές. Στην πολιτική μας ιστορία η αλλαγή είναι νομίζω η νούμερο 1 λέξη. Η νούμερο 1 λέξη, και το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από διάφορες κυβερνήσεις, έτσι σίγουρα. Το σίγουρο είναι ότι όταν η κοινωνία γενικότερα βρίσκεται σε κρίση, η αλλαγή είναι κάτι το οποίο το ζητούμε πολλές φορές. Άρα λοιπόν είναι χαρακτηριστικό ότι ζητούμε την ανανέωση, την αλλαγή και υπάρχει αυτή η επιθυμία. Το επόμενο είναι η ανάγκη για απλές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα. Χαρακτηριστικότητα του ναρκισσιστή και πολιτικού ναρκισσιστή. Δηλαδή θέλουμε γρήγορες, άμεσες λύσεις, θέλουμε λύσεις οικίες, τις οποίες να μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να τις υποστηρίξουμε. Δεν θέλουμε τις περίεργες λύσεις. Άρα λοιπόν γενικότερα εμείς οι ίδιοι τροφοδοτούμε έναν πολιτικό, ο οποίος πολιτικός μας δίνει αυτές τις γρήγορες, τις άμεσες και τις απλοϊκές, θα σου έλεγα, τις περισσότερες φορές λύσεις. Και το τελευταίο προφανώς είναι η ταύτιση μαζί τους. Όταν λέμε ταύτιση μαζί τους, εγώ ταυτίζομαι με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πιστεύω ότι ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, και άρα λοιπόν αναζωπυρώνει ο ναρκισσιστής πολιτικός τα ναρκισσιστικά στοιχεία τα οποία έχω εγώ μέσα μου. Δεν είναι κάτι μακρινό, δεν είναι κάτι άπιαστο. Ακριβώς. Είναι κάτι που είναι δίπλα μας. Και όπως είπαμε εν δυνάμει προηγουμένως, όλοι έχουμε ναρκισσιστικά στοιχεία. Βέβαια. Από τη στιγμή λοιπόν που κάποιος πολιτικός θα υπάρξει, ο οποίος θα αναζωπυρώσει αυτά τα ναρκισσιστικά στοιχεία τα δικά μου, με κάποιο τρόπο εγώ θα ταυτιστώ μαζί του και άρα λοιπόν θα αισθανθώ καλύτερα και θα τον εμπιστευτώ. Πάντως, βλέποντας αυτά εδώ τα στοιχεία, στο γιατί γοητεύουν αυτού του είδους οι πολιτικοί, θα μπορούσα να σου πω ότι μπορεί να είναι και συμβουλές επικοινωνιολόγων προς υποψήφιους ότι κοιτάξτε, ακολουθήστε αυτό το μονοπάτι αν θέλετε να γοητεύσετε. Ακριβώς. Δηλαδή, ακόμα και δεν έχει κάποιος πολιτικός αυτού του είδους τα χαρακτηριστικά, μπορεί σκοπίμως να τα χτίσει, να τα δουλέψει, να ασχοληθεί μαζί τους και αυτός και το επιτελείο του, για να χτίσει ακριβώς αυτή την εμπιστοσύνη και αυτή την εικόνα σκόπιμα. Ακριβώς. Αν και ξέρεις, έχω την αίσθηση ότι η υπερέκθεση η οποία υπάρχει μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σήμερα, μάλλον αργά ή γρήγορα κάποιον ναρκισσιστή ή λιγότερο ναρκισσιστή ακριβώς θα τον ξεγυμνώσει. Δεδομένου του ότι πλέον υπάρχει υπερέκθεση, δεν θα σου έλεγα 24 ώρες προφανώς το 24 ώρα, αλλά πολλές ώρες την ημέρα ουσιαστικά στον πολιτικό. Άρα λοιπόν, δεδομένου του ότι η εικόνα υπάρχει, είναι παντοδύναμη, έχω την αίσθηση ότι είναι μια κατάσταση η οποία μάλλον αργά ή γρήγορα θα ξεγυμνωθεί η εικόνα, αυτό που έλεγες προηγουμένως. Άρα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λοιπόν, και όχι μόνο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τροφοδοτούν αυτή την κατάσταση, ακριβώς. Τροφοδοτούν αυτή την κατάσταση γιατί επικεντρώνουν στην εικόνα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το επόμενο είναι ότι υπάρχει δημιουργία ενός μύθου, δηλαδή δημιουργούν και πολλές φορές συντηρούν αυτό το μύθο, ειδικά στην περίοδο στην οποία υπάρχει εικόνα, υπάρχει ενίσχυση της πόλωσης, αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως, και επιβράβευση γενικότερα της συγκεκριμένης προκλητικής συμπεριφοράς. Δηλαδή θα σου έλεγα ότι τις περισσότερες φορές τα μέσα ενημέρωσης χαίρονται ουσιαστικά με την ένταση η οποία μπορεί να υπάρχει. Ο ναρκισσιστής πολιτικός τροφοδοτεί τη συγκεκριμένη ένταση, άρα λοιπόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ουσιαστικά τι κάνουν, αναδυναμώνουν τη συγκεκριμένη εικόνα του ναρκισσιστή πολιτικού. Δημιουργούν και συντηρούν τη συγκεκριμένη εικόνα του ναρκισσιστή πολιτικού. Ακόμα και να μην χαίρονται σίγουρα, τη διαφημίζουν. Ακριβώς. Το κομμάτι της υπερβολικής προβολής. Οπότε αυτό ουσιαστικά να τροφοδοτεί και τις δικές του κινήσεις. Τώρα, ναρκισσιστής πολιτικός και πατρική φιγούρα. Ναι, ναρκισσιστής πολιτικός και πατρική φιγούρα. Ξέρεις, συνήθως γενικότερα θα σου έλεγα με την πολιτική αναγεννάται η σχέση την οποία είχαμε με τον πατέρα μας. Από τη στιγμή κατά την οποία είχαμε μια ακραία υποστηρικτική σχέση ή θα σου έλεγα μια άκρητα γενικότερα συγκρουσιακή σχέση. Αναγεννούμε αυτή την εικόνα, τη σχέση την οποία είχαμε με τον πατέρα μας. Θα σου έλεγα ότι ο πολιτικός αντίστοιχα προσφέρει την αίσθηση αυτή της ασφάλειας, προσφέρει την αίσθηση ενός σκοπού και μιας ταυτότητας, όπως γενικότερα είχαμε στη σχέση που είχαμε με τον πατέρα μας. Θα σου έλεγα ότι παρουσιάζεται ως ένας σωτήρας ουσιαστικά στα μάτια μας, όπως αντίστοιχα στα μάτια μας κάποιες δεκαετίες πριν εμφανιζόταν ο πατέρας μας. Άρα λοιπόν χρησιμοποιούνται τεχνικές και από τους πολιτικούς, όπως γενικότερα η εξιδανίκευση ή η υποτίμηση, όπως αντίστοιχα υπήρχε η συγκεκριμένη σχέση με τον πατέρα μας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ακριβώς μπορούμε να γίνουμε είτε άκρητα υποστηρικτικοί, είτε άκρητα ενάντι γενικότερα στους πολιτικούς. Θα σου έλεγα ότι ο ναρκισσιστής πολιτικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος γεννά είτε ακραίους υποστηρικτές, είτε ακραίους εχθρούς ουσιαστικά. Έτσι. Ο πολιτικός με ναρκισσιστικά στοιχεία και χαρακτηριστικά δεν είναι απαραίτητα με αυτοπεποίθηση, δεν έχει αυτοπεποίθηση. Το αντίθετο, μάλιστα. Το αντίθετο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στερείται αυτοπεποίθησης, ο ναρκισσιστής γενικότερα, και ο οποίος προσπαθεί να χτίσει την αυτοπεποίθησή του μέσα από την επιδοκιμασία, μέσα από την επιβράβευση, μέσα από την αναγνώριση και αναγνωρισιμότητα στη συγκεκριμένη περίπτωση των οπαδών. Άρα, αντίθετα λοιπόν από αυτόν, υπάρχει ο πολιτικός με την αυτοπεποίθηση. Ακριβώς. Ο πολιτικός με την αυτοπεποίθηση, ο πολιτικός ο οποίος έχει αυτοπεποίθηση και έχει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Εστιάζει στο όραμα. Δεν ξέρω, σίγουρα ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ δεν ήταν πολιτικός, αλλά για παράδειγμα ο Ομπάμα, ο οποίος ακολούθησε το συγκεκριμένο, τον θυμάμαι σαν και τώρα να λέει I have a dream. Έχω ένα όραμα ουσιαστικά, έτσι. Και νομίζω ότι εκεί μιλάμε πραγματικά για πολιτικό με αυτοπεποίθηση, αν θέλουμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Από εκεί πέρα είναι ο πολιτικός ο οποίος γενικότερα επενδύει που στην ομαδικότητα. Είναι ομαδικός, ομαδοσυνεργατικότητα, υπάρχει γενικότερα ένα ομαδικό πνεύμα. Υπάρχει γενικότερα είναι ανοιχτό σε διαφορετικές απόψεις. Αυτό το οποίο το έχουμε ακούσει πολλές φορές είναι ότι στη δημοκρατία αλλά και στην πολιτική προφανώς δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Πρέπει να ακούσουμε και τους άλλους πολλές φορές, ακόμα και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην άλλη πλευρά του ποταμού, εντός εισαγωγικών, του πολιτικού φάσματος. Από εκεί και πέρα προφανώς είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει ενσυναίσθηση. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος γενικότερα κατανοεί τα συναισθήματα και τις ανάγκες των άλλων. Είναι ο πολιτικός ο οποίος επίσης γενικότερα αναλαμβάνει τις ευθύνες, και τις, για όλες τις ενέργειες τις οποίες υπάρχει, και θα σου έλεγα, όπως είπαμε και προηγουμένως, δυστυχώς είναι εθνικό μας πόρη μία ανάληψη της ευθύνης στον καθένα από εμάς. Γι' αυτό άλλωστε και δεν μας ξενίζει ένας πολιτικός ο οποίος δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες. Και προφανώς ένας πολιτικός, αντίθετο από αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως, ένας πολιτικός ο οποίος έχει στόχους, έχει μακροπρόθεσμους στόχους, και αυτό είναι κάτι το οποίο κάποιος ο οποίος θα μπει στη διαδικασία να διαβάσει το πρόγραμμα, είναι αυτός ο οποίος θα το καταλάβει. Ίσως αυτός ο οποίος θα είναι περισσότερο προσεκτικός παρατηρητής ως προς τη συγκεκριμένη. Δεν είναι και εύκολο, και δεν ξέρω τώρα αν κάποιος επιθυμεί να το αναγνωρίσει κιόλας. Γιατί θα σου έλεγα τις περισσότερες φορές. Τώρα, δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να διαβάσει, αν κάποιος πολιτικός έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Προφανώς αυτό το οποίο πρέπει να αρνηθούμε είναι να αρνηθούμε το συναισθηματικό κομμάτι του εαυτού μας και να μπούμε στη διαδικασία γενικότερα της κριτικής σκέψης. Ναι. Όταν θα μπω στη διαδικασία της κριτικής σκέψης, θα μπορώ να διαβάσω και να συγκρίνω αντίστοιχα προγράμματα, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Όταν γενικότερα θα έχω χάσει την κριτική σκέψη και θα δουλεύω απλά και μόνο με το συναισθηματικό κομμάτι του εαυτού μου, ο πολιτικός, όσο συνέχεια του πατέρα μου και το καθεξής, για πολλά στοιχεία τα οποία θα μπορούν να συμβαίνουν στην καθημερινότητά μου, από εκεί και πέρα προφανώς θα είμαι αυτός ο οποίος θα ταχθώ άκρητα και άκρατα υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου, κόμματος από εκεί πέρα και προφανώς δεν θα καταλάβω τα ναρκισσιστικά στοιχεία του πολιτικού. Πάντως, κάποια στιγμή, θυμάμαι σε όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαζόμαστε, Νίκο, είχαμε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή ότι έχει να κάνει με την ψυχολογία του ψηφοφόρου. Πώς ψηφίζει λοιπόν κάποιος και ποια είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία χτυπάνε πολύ έντονα στο εσωτερικό του κόσμου για να καταφέρει να τον κερδίσει κάποιος πολιτικός. Δεν ξέρω αν αυτά τα χαρακτηριστικά τον κερδίζει. Δηλαδή, αν ένας πολιτικός ο οποίος έχει σιγουριά και έχει αυτοπεποίθηση, ένας πολιτικός ο οποίος μιλάει με όραμα, είναι και λίγο μπερδεμένα και είναι και λίγο. Δεν ξέρω. Είναι και λίγο μπερδεμένα και σίγουρα ξέρεις, Νικολέτα, όλο αυτό για να μπορέσει να λειτουργήσει προϋποθέτει ανοριμότητα από την πλευρά του ανθρώπου ο οποίος ακολουθεί το συγκεκριμένο πολιτικό. Για να μπορέσει να λειτουργήσει ο ναρκισσιστής πολιτικός, πρέπει να υπάρχει ένας ανώριμος ψηφοφόρος. Κακά τα ψέματα. Πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να ταυτίζεται, ενώ δεν πρέπει επί της ουσίας να ταυτίζεται, να μην παρασέρνεται και να μην υιοθετεί λύσεις οι οποίες απλά και μόνο τον βολεύουν. Δηλαδή, όριμος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υιοθετεί λύσεις, υιοθετεί προγράμματα τα οποία είναι σωστότερα και όχι απλά επειδή με βολεύουν. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Παπα-Νικολάου, για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα και σήμερα.